Εγκληματικά αδρανής και αδιάφορος εμφανίζεται ο κρατικός μηχανισμός απέναντι στα φαινόμενα της παράνομης και ανεξέλεκτης εισρωής εκατοντάδων Αθηναίων μεταναστών, που εισβάλλουν καθημερινά απρόσκλητοι από τα σύνορα του Εύρου. Η περιφέρεια εμφανίζεται ανίκανη να λάβει δραστικά μέτρα για να σταματήσει το φαινόμενο της ακραίας παραβατικής οδηγικής συμπεριφοράς στο οδικό δίκτυο, επικαλούμενοι λόγους νομιμότητας, ενώ την ίδια στιγμή παράνομοι διακινητές σκορπούν το θάνατο και τον τρόμο, οδηγώντας παρανόμως συχνά κλεμμένα οχήματα με ηλικιώδη ταχύτητα στο δίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού. Αποδεικνύεται ότι οι αρχές δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας αυτού του φαινομένου, αλλά ούτε και για αυτές που κινδυνεύουν να χαθούν λόγω της συνεχιζόμενης ανομίας. Από την άλλη, η ελληνική αστυνομία, αντί να καταστήλει τους λαθοδιακινητές της, με τη στάση της ενισχύει τη δολοφονική τους δράση. Αγανάκτηση προκαλεί η δημόσια καταγγελία της Πανελλήνιας Δημοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων ότι τους έχει δοθεί εντολή να αφήνουν να περνούν τα κυκλώματα χωρίς να τους καταδιώκουν. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προωθεί το σχέδιο ισλαμοποίησης της Ελλάδος και της Ευρώπης σε βάρος της ευημερίας και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Η προεκλογική υπόσχεση του προς τους πολίτες του Εύρου περί ασφαλών συνόρων ήταν ένα ακόμη απατηλό τέχνασμα υφαρπαγής ψήφων. Όσο για τον πολυδιαφημισμένο συνοριακό φράχτη που κατασκευάστηκε μέχρι στιγμής, είναι πέρα για πέρα προσπελάσιμος και τα μέτρα φρούρησης των συνόρων εντελώς ανεπαρκή. Την ώρα που η πατρίδα μας βάλεται από αυτήν την πρωτοφανή συντονισμένη εξωτερική απειλή, οι κομματικοί εκπρόσωποι των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών ενδιαφέρονται μόνο πώς να πείσουν τους Έλληνες να τους ψηφίσουν, ενώ δεν έχουν ούτε σχέδιο ούτε σκοπό για να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα του τόπου μας. Κόντρα σε αυτόν τον παραλογισμό, η Ελλήνων Συνέλευση καλεί τους πολίτες σε συστράτευση για τη δημιουργία της Ελλήνων Πολιτείας, διότι η ενεργοποίηση των πολιτών αποτελεί τη μόνη οδό για την ασφάλεια και την πραγματική δημοκρατία.